Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Έρχονται συγκλονιστικές εξελίξεις, καθώς η Μάρθα φαίνεται τρελά ερωτευμένη με τον Αλέξη. Παρασύρεται από τα διήχτυχια του και μπλέκει στον σκοτεινό του κόσμο. Ο Αλέξης, έχοντας καταφέρει να ξεγελάσει γιατρούς και αρκετό ακόμη κόσμο, επιστρέφει στην Αρεόπολη, ξεκαθαρίζοντας σε όλους πως είναι καλά. Βέβαια λίγοι τον πιστεύουν. Η Μυρτάλη είναι πεπισμένη πως δεν την έχει ξεπεράσει ακόμη και στο τέλος βία είναι σωστή. Η Μάρθα βρίσκει δουλειά στο ελαιοτριβείο και μένει μαζί με την Μαργαρίτα και τον Αλέξη. Εκείνος δείχνει το ίδιο ερωτευμένος μαζί της, κάνοντας το επόμενο βήμα. Όλα αυτά φυσικά για να ρίξει στάχτη στα μάτια όλων. Ο Αλέξης μαθαίνει κάτι για το παρελθόν της Μάρθας και πέφτει από τα σύννεφα. Τρέχει να το πει στην μητέρα του, η οποία τον καθοδηγεί να μην μιλήσει σε κανέναν. Φαίνεται πως η Μάρθα κρύβει κάτι που θα φέρει την ανατροπή. Η Μάρθα ζει μαζί με τον Αλέξη, χωρίς να συνειδητοποιεί πόσο εφιάλτης της ξεκινά σύντομα. Πράγματι ο Αλέξης αρχίζει να γίνεται βίαιος μαζί της, να της μιλάει απότομα και να της φέρεται απέσχεια. Σύντομα η Μάρθα συνειδητοποιεί πως ο άνθρωπος αυτός δεν άλλαξε ποτέ, δεν έγινε ποτέ καλά και παραμένει το ίδιο αιμονικός με την Μυρτάλη και αναμένεται να της κάνει ξανά κακό. Βέβαια δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί κινδυνεύει. Πλέον δύο κορίτσια κινδυνεύουν από τον ίδιο άντρα, τον Αλέξη. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.